Λίγες ώρες μετά το ανελαίτητο σφυροκόπημα των Ισραηλινών δυνάμεων στα νότια προάστια της Βηρητού, στελέχη της Χεζμπολάχ αναφέρουν σε διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία ότι η επικοινωνία με την ηγεσία του κινήματος είναι αδύνατη. Ο Ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου. Βασικός στόχος ήταν το αρχηγείο της Χεζμπολάχ και ο ηγέτης της, Χασάν Ασράλα. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφαλείας του Ισραήλ, η Μοσάντ, ανέφερε ότι ο Ασράλα είναι νεκρός. Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έκαναν λόγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πλήγμα ακριβίας και ότι οι διοικητές της Χεζμπολάχ, Μοχάμεντ Αλί Ισμαήλ και ο αναπληρωτής του, Χωσέιν Αχμεντ Ισμαήλ, σκοτώθηκαν. Μέχρι στιγμής, η Χεζμπολάχ δεν έχει εκδώσει κάποια ανακοίνωση, ενώ πηγή από το λιβανέζικο κίνημα αναφέρει ότι ο Ασράλα είναι ζωντανός. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να πλήττουν για ακόμη ένα 24ωρο τα νότια προάστια της Βηρητού. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στην πλατεία μαρτύρων οι πολίτες έδειχναν σαστισμένοι. Εκατοντάδες οικογένειες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν άλλων τα σπίτια τους λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν επίθεση κατά της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Τύρου, στα νότια του Λιβάνου, καθώς και στην κοιλάδα Μπεκά, στα ανατολικά της χώρας. Από την πλευρά της, η φλεωριανική οργάνωση ανακοίνωσε ότι έπληξε με ρουκέτες την πόλη Σάφεντ, στο βόρειο Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι μία ρουκέτα έπληξε ένα σπίτι.